πρώτες, αφού λυθεί βέβαια και το ζήτημα της εκπροσώπησης που είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, να υπάρχει ένα μόνιμο όργανο το οποίο θα βάλει πραγματικά την πρωτογενή παραγωγή σε τροχιά ανάπτυξης. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο το φορολογικό και το ασφαλιστικό του σήμερα, που σαφώς και είναι ένα μεγάλο ζήτημα που ζητάνε οι αγρότες άμεσα απαντήσεις, πρέπει να απαντηθεί άμεσα, αλλά υπάρχει και το αναπτυξιακό κομμάτι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι να μοιραστούμε τη μιζέρια μας, να μοιραστούμε την ήδη μικρή πίτα, τη συρρυκνωμένη πίτα μετά από 5 χρόνια μνημονίων και 40 χρόνων πολιτικών αντιαναπτυξιακών, αλλά πώς θα αυξήσουμε το εισόδημα του αγρότη έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στο ΑΕΠ με μεγαλύτερο εισόδημα. Κυρία Ραχοβίδη, αυτά η κυβέρνηση με τον ένα με τον άλλο τρόπο είχαν δει το φως της δημοσιότητας, με επίσημα χείλη πια τεκμηριώθηκαν στη χθεσινή συνάντηση. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ζήτημα. Αυτά θα γίνουν. Οι αγρότες έχουν πρόβλημα επιβίωσης σήμερα και τα αιτήματα που βάζουν είναι επιτακτικά και σε χρόνο και σε ποσότητες. Δεν αντέχουμε άλλο, λένε. Δεν γίνεται απερπάτηση. Το βλέπουμε και στις πρώτες αποφάσεις που πάρθηκαν. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες για να δούμε τις τάσεις τους. Αυτό που λέτε, βέβαια, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία φορολογική επιβάρυνση ή ασφαλιστική επιβάρυνση των αγροτών πέρα από ό,τι ήταν ήδη ψηφισμένο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτό δεν το αντέχουν. Εφαρμοστεί. Και αυτό δεν το αντέχουν. Σωστό. Γι' αυτό λέμε ότι άμεσες λύσεις δεν μπορούν να υπάρξουν στην κατεύθυνση της αύξησης του εισοδήματος. Όμως υπάρχει ένα θετικό στοιχείο που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2015, φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση του παραγόμενου εισοδήματος. Και αυτό είναι ένα θετικό σημείο, ένα θετικό σημάδι. Άρα με πολιτικές οι οποίες ήδη έχουν περάσει, με νομοθετήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και με επίλυση αιτημάτων, ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται η κατεύθυνση στην οποία πάει η σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή στην αύξηση του εισοδήματος. Όπως αυτό σας ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με μαγικό ραβδί. Όλα αυτά τα οποία πρότειναν οι αγρότες και σε ένα βαθμό, στο βαθμό που είναι εφικτό σήμερα, έγιναν δεκτά, πρέπει να κατανοήσουν και οι αγρότες από την πλευρά τους ότι το πακέτο, το συνολικό πακέτο που προτάθηκε, είναι ικανοποιητικό για αυτή την ώρα. Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους και να δούμε πια σε δεύτερο επίπεδο πώς θα πάμε σε αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα, πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Αυτό όμως είναι πιο μέσο πρόθεσμο. Το άμεσο που έχει να κάνει με τα ασφάλιστρα, με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, την πρόταση που θα γίνει νομοσχέδιο πολύ σύντομα, αλλά και το φορολογικό που έρχεται μαζί, νομίζω ότι για τους αγρότες αποτελεί μια καλή πρόταση από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν από τους αγρότες, γιατί να σας θυμίσω και κάτι ακόμα, οι αγρότες στα αιτήματά τους δεν βάζουν την δημιουργία άμεσου εισοδήματος με την έννοια ενός ακόμα επιδόματος, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει λογική και στους αγρότες. Και αυτό φάνηκε από την οριμότητα της χθεσινής συζήτησης. Μάλιστα. Αυτό ήταν και ένα βασικό σημείο. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ραχοβίτη. Τα υπόλοιπα μπλόκα που έχουν ζητήσει, Νίκαια, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει ζητήσει σήμερα, αύριο, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τι γίνεται σε αυτό το θέμα? Από την ανακοίνωση της Κυριακής από το Μέγαρο Μαξίμου έγινε ξεκάθαρο ότι η συνάντηση θα γίνει την επόμενη μέρα, δηλαδή τη Δευτέρα. Η χθεσινή συνάντηση. Τη χθεσινή συνάντηση. Εκεί προσήλθαν όσοι είχαν καταθέσει το αίτημά τους. Κάποιοι επέλεξαν βέβαια για δικούς τους λόγους να μην προσέλθουν. Όμως η συζήτηση έγινε. Άρα όλοι δεν θα συναντηθεί, λέτε. Όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτή η συζήτηση με τους αγρότες που συμμετείχαν είναι αντιπροσωπευτική. Δηλαδή από την κυρία Ραχοβίτη, θα συναντηθεί ή όχι? Νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι διαφορετικό να υποθεί. Μετά από την συζήτηση με τους προσώπους των αγροτών, ό,τι ήταν να υποθεί, έχει υποθεί. Από εκεί και πέρα, λεπτομέρειες, βελτιωτικές προτάσεις, να δούμε ακόμα μέσα σε αυτό το διαρκή διάλογο που λέτε. Αλλά νόημα άλλης χωριστής συνάντησης, αφού το πλαίσιο, το βασικό πλαίσιο των ετοιμάτων τέθηκε και δόθηκε αυτό που μπορούσε να δοθεί στις δεδομένες συνθήκες από την κυβέρνηση, νομίζω δεν έχει νόημα να γίνει κάποια άλλη συνάντηση. Σας ευχαριστούμε. Τώρα είναι στα χέρια των αγροτών, είναι η πολιτική ευθύνη στα χέρια των αγροτών να αξιολογήσουν το πλαίσιο
το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η χώρα και τις προτάσεις που έγιναν από την πλευρά της κυβέρνησης και να προβούμε επιτέλους σε μια εκτόνωση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αρακοβίτη. Σας ευχαριστούμε. Αύριο σας περιμένουμε στο στούντιο. Λοιπόν. Να είστε καλά, βέβαια. Καλή σας μέρα. Στο πολύ καλά.